Κύριε Παπαχλημίτζο, οι ανησυχίες και τα ερωτήματα των φοιτητών είναι πολύ μακριά από έναν ψεύτικο καυγά που στείνουν οι παρατάξεις των δύο μεγάλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, για τα τούβλα και για το πόσο θα συνενέσουν και το αν θα βρουν τελικά έναν υπουργό κοινής αποδοχής στην υγεία, που όπως πρότεινε προηγούμενα ο κύριος Τσίπρας, για να εφαρμόζει την ίδια εγκληματική πολιτική διαχείρισης της πανδημίας. Οι φοιτητές χαίρονται, αγωνίστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια τους, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζονται για τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της υγείας τους, για τα πρωτόκολλα λάστιχο μέσα στα πανεπιστήμια αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν για να φτάσουν σε αυτά. Προβληματίζονται για μια διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης των σπουδών τους, που είναι ευθύνη και των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν και σήμερα και το προηγούμενο διάστημα. Αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, δεν μπορούν να μείνουν έξω από τη συζήτηση, δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από ομάδες και ενέργειες που δεν έχουν καμιά σχέση με τους φοιτητές και τους αγώνες τους, πίσω από γραφικές, αν θέλετε, ενέργειες, που όμως δεν μπορούν να κρύψουν τα μεγάλα ταξικά τείχη που στείνει η πολιτική και αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων στην προσπάθεια των φοιτητών να σπουδάσουν. Θα συζητήσουμε, κύριε Παπαχλημίτζο, για το πρόβλημα των φοιτητών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πληρώσουν τα πανάκριβα νίκια και αναγκάζονται να περιμένουν για ένα δωμάτιο σε μια εστία, μια εστία που δεν υπάρχει σε πολλές πόλεις και σε πολλά πανεπιστήμια και αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές τους. Για αυτά τα τείχη δηλαδή της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης, τα τείχη της οικονομικής ανέχειας, τα τείχη που υψώνονται στην καθημερινή προσπάθεια των φοιτητών να σπουδάσουν, πότε θα μιλήσουμε.